Καλημέρα σας από το Zoopla.gr για ακόμα μία συνεχόμενη μέρα, δυστυχώς πολύ αποκαρδιωτικές εικόνες με κατεστραμμένο δάσος και κατεστραμμένες περιουσίες. Η εικόνα μας είναι από το χωριό Ροβιές που υπέφερε από τις χθεσινές πυρκαγιές στη Βορέβια που μένονται μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Βρισκόμαστε στο σημείο όπου σημειώθηκαν οι πιο μεγάλες καταστροφές στο συγκεκριμένο χωριό, στην πάνω πλευρά. Βλέπετε, οι άνθρωποι προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις όποιες ζημίες έχουν πάθει τα σπίτια τους, ενώ άλλες κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, όπως και κάποια δημόσια κτίρια. Βλέπετε, αυτό είναι ένα μικρό σχολείο λειτουργούσε και θα δείτε την χαρακτηριστική εικόνα. Εδώ αυτά τα σπίτια σώθηκαν, έχουν πάθει μικροζημίες. Βλέπετε εδώ πώς είναι οι κούνιες. Και πίσω βέβαια τα δέντρα τα οποία έχουν πέσει. Πολλές ζημίες και στο κτίριο από πίσω. Ακόμα αχνίζει εδώ, όπως βλέπετε, ένα στήλος της ΔΕΗ. Εδώ στο χωριό δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση και ηλεκτρικό ρεύμα. Ηλεκτροδότηση μάλλον και υδροδότηση και νερό. Ήστερα από τις ζημίες, ήδη στην συνεργεία της ΔΕΔΙΕ προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες, ενώ αρκετοί κάτοικοι επέστρεψαν από χθες, καθώς έγινε εκένωση, το χωριό εκενώθηκε εγκαίρως και οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν στην Εδιψό. Πρόκειται για ένα γραφικό χωριό πολύ κοντά στη θάλασσα και στο πυκνό δάσος, στη Βόρεια Εύβοια, 1.500 κατοίκων, προτιμάται και από τουρίστες, είναι δηλαδή τουριστικός προορισμός. Εκενώθηκε ευτυχώς εγκαίρως, ενώ κάποιοι διέφυγαν και διαθαλάσσεις από το λιμενικό. Σε δραματικές στιγμές που έζησαν χθες οι κάτοικοι. Βλέπετε εδώ ζημιές και η συγκεκριμένη οικοδομή, ο πάνω όροφος. Όπως μας είπαν λίγο νωρίτερα οι κάτοικοι, υπήρχε υγραέριο μέσα και σημειώθηκαν εκρήξεις, γι' αυτό και καταστράφηκε το συγκεκριμένο σημείο. Καλώδια του ρεύματος, όπως βλέπετε, κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο βεβαίως. Βλέπετε, νομίζω η εικόνα μιλάει από μόνη της. Πολλά καταστρέμενα σπίτια. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η πλειοψηφία των σπιτιών δεν έχει πάθει ζημία. Είμαστε στο σημείο του χωριού όπου σημειώθηκε η πιο μεγάλη καταστροφή, δίπλα δηλαδή στο δάσος, όπου από όπου δηλαδή πέρασαν οι φλόγες και δημιούργησαν όλη αυτή την κατάσταση την οποία βλέπετε στην εικόνα μας. Σοβαρές υλικές ζημίες και στο σπίτι που βλέπετε στο βάθος, στον πάνω όροφο και σε μέρος του κάτω όροφου, όχι σε όλο, όπως βλέπουμε. Υλικές ζημίες σοβαρές και σε αυτό το σπίτι εδώ. Βλέπετε τα καμένα δέντρα. Σε απόγνωση οι κάτοικοι βεβαίως. Και βλέπετε η κατοικία εδώ που είπε πολύ πολύ σοβαρές ζημίες. Δυστυχώς. Προσπαθεί εδώ η κυρία που μένει να αποκαταστήσει. Σώθηκε τίποτα? Εμείς. Εσείς. Μεγάλη σημασία. Το σημαντικότερο είναι αυτό. Μεγάλη. Το σημαντικότερο, ναι. Μεγάλη. Ναι. Το σπίτι μέσα σε κατάσταση. Αυτό που βλέπουμε, έτσι. Ελάτε. Μπορούμε να δείξουμε. Ελάτε. Ναι. Να δούμε, μας έβαλε η κυρία στο σπίτι που υπέστη πολύ σοβαρές τις ζημίες που βλέπετε τώρα. Εδώ. Το εικόνα μιλάει από μέσα. Καταστραμμένες 20 συσκευές. Έχουν πέσει τα κεραμίδια λόγω της φωτιάς και πραγματικά αυτό το σπίτι σίγουρα δεν θυμίζει τίποτα αυτό που ήταν πριν από μία μέρα. Πολύ απογοητευμένη ιδιοκτήτρια. Έχει έρθει κάποιος να σας βοηθήσει από το κράτος? Τι να μας κάνει? Να μας βοηθήσει? Θα με ρωτήσετε, θέλω να έρθείτε να με ρωτήσετε όταν μου το φτιάξω. Ναι, για να. Ναι. Σας ευχαριστώ. Βεβαίως. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Ευχαριστώ. Να έχετε. Και το αγγελόπουλο. Από εκεί πήραμε. Από τα ξύλα που ήταν ταλιασμένα στη σειρά. Νομίζω δεν χρειάζεται περαιτέρω σχόλιο. Σας θα είμαστε η κυρία. Να τη ρωτήσουμε πάλι όταν θα έρθουν να το φτιάξουν. Προβλέπονται φυσικά από το κράτος αποζημιώσεις και βοήθεια για την αποκατάσταση των ζημιών. Όλοι γνωρίζουμε όμως ότι αυτές οι διαδικασίες είτε αργούν πολύ, είτε συντελούνται σε ένα μικρό ποσοστό, όχι αρκετό για να ανακουφίσει τους ανθρώπους που έχασαν το σπίτι τους ή όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που ξέρουμε.
Η εκκλησία δωσώθηκε. Το οίκημα αυτό μάλλον, της εκκλησίας. Βλέπετε ακόμα καπνίζουν κορμί δέντρων. Ενώ τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε εργασίες αποκατάστασης του ηλεκτρικού δικτύου. Οι άνθρωποι της ΔΕΔΙ έχουν πάρα πολύ δουλειά, καθώς οι πιο πολλοί στήλοι έχουν καεί. Είναι νεκομέχεις, θα πρέπει ένα προς ένα, όπως έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, να τους φτιάξουν. Δείτε εδώ αυτή η κατάφυτη έκταση στις παρυφές του χωριού Ροβιές, που θυμίζει πραγματικά κρανίου τόπο. Εδώ έχουν κάτι πάρα. Εδώ. Τι έγινε εδώ, κύριε? Εδώ πήραμε φωτιά κάτω. Το σπίτι σας σώθηκε, έτσι? Το σπίτι σώθηκε, εκτός κάτι μικροζημιές ερμονίζει και έτσι. Α, εδώ αυτό που βλέπω, ναι, αυτά που βλέπω. Εντάξει, εσύ. Εκεί με τα ξύλα αυτά που τα οποία αποθηκεύαμε για το χειμώνα. Ναι. Και αυτά που πήραν φωτιά και μας προξενήσαν και την υπόλοιπη ζημιά. Α, ήταν αποθήκη της ξυλίας εδώ και η ζημιά. Α. Ευτυχώς όμως δεν πέρασε μέσα στην κατοικία σας. Δεν πέρασε μέσα στην κατοικία, όχι, ευτυχώς. Ευτυχώς που είναι από τσιμέντο. Όλα τα άλλα γύρω-γύρω βλέπουμε πώς γίνεται. Ζημίες, μεγάλες ζημίες, καταστροφές. Αδράνεια πολύ. Αδράνεια, γιατί το λέτε? Μηχανισμό. Ναι. Αδράνεια. Ήσασταν εδώ χθες, όταν ανακοινώσαμε το χωριό. Ναι, ανακοινώσαμε το χωριό, μας διώξανε. Ναι. Αδράνεια, γιατί το λέτε? Άρχισε να. Δεν επιτρεπόταν από το πρωί και πέρα η φωτιά για να περάσει και να έρθει μέσα στο χωριό Ροβιές. Ένα παραθαλάσσιο χωριό και να έρθει μέσα. Ναι. Να καεί αυτό το πράγμα εδώ, αυτό το πράγμα να περάσει ασφάλτος, να περάσει, βέβαια ήταν ελέλαπα, ήταν αέρας. Αλλά έπρεπε από το πρωί να στείλουν επίγεια μέσα, ενέργεια μέσα. Όταν έρχονταν οι φλόγες, οι δυνάμεις δεν ήταν πολλές, έτσι? Δεν ήταν, γιατί ξεκίνησε οι πρωινές ώρες από τη χρόνια και έκανε, ναι, κατά εδώ. Θα μπορούσαν να την είχαν κόψει με κάτι ζώνες, μια μορδόζα, κάτι τέτοιο. Έπρεπε να την είχαν κόψει. Ναι, πριν φτάσει στο χωριό σας. Δεν θα γινόταν αυτή η καταστροφή στο χωριό. Ναι, ναι. Έχει να γίνει κάτι τέτοιο εδώ στο χωριό σας? Όχι, ποτέ. Εγώ είμαι 67 χρόνια, ποτέ. Ποτέ, έτσι, να γίνει αυτό, σκέφτηκε η καταστροφή. Ποτέ δεν έχει καεί το χωριό. Μάλιστα. Αυτό είναι όβιο άλσος αυτό εδώ μέσα. Ναι. Κάκι το γιατρείο πάνω. Τι έχει πάει? Ναι. Πόσα σπίτια περίπου, ξέρετε, πάνω από 10. Ιδέα, δεν έχω ιδέα, γιατί δεν μπορούμε, ναι, να ξέρω, μην λείπαμε το βράδυ τώρα. Πού κοιμηθήκατε το βράδυ? Είχαμε πέρασει την εξόδια, μας αφήνουν να περάσουμε, να προσφέρουμε και τίποτα βοήθεια. Ναι. Και μετά μας επέτρεψαν μερικούς να περάσουμε γύρω στις 8.30-9 η ώρα. Κατάλαβα. Και τώρα γυρίσατε, έτσι? Φαντάζομαι τι αγωνία γυρίσατε να δείτε την κατάσταση. Νομίζω μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή είναι καλό το νέο ότι χάσατε μόνο τα ξύλα σας, έτσι? Πολλοί γειτονές πάθαν καταστροφές μεγάλες εδώ, ναι. Καλό κουράγιο. Και αυτό είναι ναι, καταστροφή, η οποία θα διαρκέσει. Ναι, ναι, ναι. Και μέχρι να φτιαχτούν αυτά. Ήταν τουριστικό μέρος, τώρα πάνε όλοι. Καλή δύναμη. Να, καλή δύναμη. Τώρα έρχεται το σπίτι. Τώρα, ναι, να το δει, ε. Ναι, ναι, ναι. Τώρα έρχεται να το δει αυτό. Ναι, πού μένει? Γλίτωσε από ό,τι βλέπω. Γλίτωσε, ναι. Ευτυχώς. Καλά κουράγια να έχετε. Στο Zoogla.gr. Στο Zoogla.gr. Βλέπετε το δάσος, αυτό μας έλεγε ο κύριος, ότι ήταν χαρά Θεού, κατά πράσινο, που ομόρφωνε το χωριό που είπαμε είναι και τουριστικός προορισμός στο χωριό Ροβιές. Βλέπετε πώς έχει γίνει τώρα, δυστυχώς. Την ίδια ώρα που οι άνθρωποι της ΔΕΔΙΕ, βλέπετε υπό ποιες συνθήκες, προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις τεράστιες βλάβες στο δίκτυο. Από την ΙΤΕΑ. Από την ΙΤΕΑ είσαστε, έτσι? Μήπως έχετε κάποια εκτίμηση για το πότε θα αποκατασταθούν οι βλάβες? Όχι, έχει πολλή δουλειά. Είναι ανοιχτή η ζημιά. Παιδιά, εδώ είναι κολόνα δικά σας. Είναι μια που είναι βλεπή. Όχι, ναι. Αυτό που μας είπε ο άνθρωπος είναι ανεκτίμητη ακόμα. Η ζημιά δεν μπορούν να την εκτιμήσουν, γιατί και δεν είναι ένα σχεδιοστήλ, είναι πάρα πολύ. Και οι εργασίες είναι πάρα πολλές, βλέπετε τον τρόπο που δουλεύουν, οι εναερίτες όπως λέγονται, που προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Έχει μεγάλος ελαιόνας, ναι, η οποία ήταν τρόπος βιωσιμότητας για τον τόπο, ελιές, συντηρισμός εκεί κάτω που τις έπινε και τις έκανε την εξαγωγή. Και κάηκαν, και αυτές. Πάνε. Μάλιστα. Τόσο όμορφο μέρος. Είχα την ευκαιρία πριν από κάποια χρόνια να περάσω από εδώ και
θυμάμαι ότι είχα εκτιμήσει πολύ το πράσινο που είναι κοντά στο γαλάζιο της θάλασσας, που είναι κοντά εδώ και σε ένα πολύ όμορφο χωριό, το οποίο τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια δυστυχώς δεν θα είναι το ίδιο. Βλέπετε εικόνες, βλέπετε την κατάσταση. Το φωτιστήρι αυτό ξένων γλωσσών υπέστη και αυτό μεγάλες ζημιές από τα κεραμίδια, τα οποία κάκαν και έπεσαν μέσα. Προσπαθούν κάτι και όπως και οι κατοικίες στο βάθος που βλέπετε, μαυρισμένα όλα. Αυτό είναι το σημείο του χωριού που έπαθε τις πιο μεγάλες ζημιές στα υπόλοιπα σημεία.